Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πάρεις τα βουνά για να ξεφύγεις. Αν είσαι με καλούς φίλους, κάνεις χαβαλέ όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν συμφωνείτε? Δεν σε νοιάζει αν βρέχει, δεν σε νοιάζει αν έχει μποτιλιάρισμα, δεν σε νοιάζει αν είσαι κολλημένος στην κίνηση της πόλης, ούτε σε νοιάζει αν μετά το Πάσχα δεν έχει σάλιο για βενζίνη. Ο Γούντι βέβαια δεν πτωείται ποτέ. Βρέξει, χιονίσει, θέλει την καθιερωμένη δραστηριότητα της εβδομάδας. Τον πήρα κι εγώ που λέτε και τον πήγα για paintball μέχρι το μακρινό ρετζίκι. Τι κάνεις το paintball? Είναι απλό. Παίζεις πόλεμο με χρώματα μέσα σε ένα πυκνό δάσος με διαμορφωμένες ειδικές πίστες. Ο Γούντι ξετρελάθηκε. Του άρεσε πάρα πολύ. Αρχικά έκανα με το Γούντι μια αναγνώριση πεδίου. Μη μας περάσουν για τίποτα τυχαίους. Στη συνέχεια έβαλα εξοπλισμό και πήγα για τα καλά στο παιχνίδι. Πίστα διαρκεί μερικά λεπτά και σε κάθε πίστα έχεις και διαφορετικό στόχο. Αν παίζετε μικρή Counter-Strike, ξέρετε τι εννοώ. Μόνο που εδώ ρίχνεις λιγάκι τρέξιμο παραπάνω. Κάποιος πρέπει να είναι και θαλαμοφύλακας. Μην νομίζετε έτσι εύκολα είναι. Με πέτυχαν. Έχασα. Σε αυτό το παιχνίδι σας δίνω 5 λεπτά, αλλά συνήθως στα 40 δευτερόλεπτα έχει τελειώσει. Έλα. Είναι πολύ γρήγορο. Άρα. Δεν έχει να κρυφτείς. Ξαφνικός θάνατος. Με πέτυχε ρε, με πέτυχε. Τι έγινε, offside? Λοιπόν, θα ξεχάσω το γεγονός ότι με βαρέσατε. Θα σας κάνουμε μία ενημέρωση τελευταία. Ήσουν πίσω όρθιος τελευταία. Ο βοηθός μου εδώ, Θοδωρής. Η αποστολή σας είναι μέσα σε 7 λεπτά να πάτε να πιάσετε τη βάση του αντιπάλου. Φωνάζετε βάση, τελειώνει. Πες τους να με βαράνε κιόλας εμένα. Αν γίνεται, γιατί με έχουν σακατέψει. Λοιπόν. Είστε με τη λάθος ομάδα. Κερνάω μπύρα από την χτυπήση του Δημήτρη. Α, έτσι, και εσύ με αυτούς είσαι. Πάμε. Όλοι ίδιοι είστε. Πάμε. Ο Τζον Ράμπο δίπλα μου έμοιαζε απλός μισθοφόρος. Η G.I. Joe δε, απλά γατάκια. Έφαγα τις περισσότερες, άρα είμαι ο καλύτερος. Γεια σας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τα παιδιά που βλέπετε είναι και αντίπαλοι και η ίδια ομάδα. Πώς γίνεται αυτό, θα μας εξηγήσουν οι ίδιοι. Νίκο, τι έγινε τώρα, μας έχετε μπερδέψει εδώ. Είμαστε μια ομάδα hockey, Huskies. Έχουμε πάρει το πρωτάθλημα τώρα πρόσφατα κιόλας στο Πανελλήνιο. Well done, well done, well done.
Και ήρθαμε εδώ να το γιορτάσουμε με ένα εξίσου συναρπαστικό άθλημα. Το paintball. Το paintball. Πολύ όμορφα, πολύ ωραία εμπειρία. Χωριστήκατε σε δύο ομάδες. Σε δύο ομάδες. Εννοείστε η ίδια ομάδα, χωριστήκατε σε δύο ομάδες. Και ήταν πολύ ωραία γιατί όταν γνωρίζεσαι με τα παιδιά υπάρχουν και πλακίτσες, είναι πάρα πολύ. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, σ' άρεσε, πώς το βλέπεις το άθλημα? Πάρα πολύ καλό, πολύ αδρεναλίνη, πολύ ωραίες πίστες, πολύ βρωμιά. Το γούντι το ξέρω από μικρό, από πολύ μικρό. Τον έφερε ο Κώστας λίγων ημερών και με το έτσι θέλω τον έβαλε μέσα στην αντροπαρέα μας. Να σας πω την αμαρτία μου, στην αρχή δεν ένιωθα καθόλου άνετα μαζί του. Στην πορεία όμως όλα άλλαξαν. Σιγά σιγά με κατάφερε ο παγάσας. Ο Γούτι που λέτε όχι επειδή είναι δικός μας, αλλά είναι πολύ μπροστά. Μπορεί να φαίνεται ήρεμος σαν Βούδας, αλλά το λέει η ψυχούλα του. Δεν κόλωσε πουθενά. Και μέχρι την αλπική ζώνη στο Εκαϊμάκ Τσαλάνι έφτασε και στα 2.000 μέτρα υψόμετρο ανέβηκε και δεν φτάνει που ήταν άτακτος, μας βγήκε και λιγάκι γυναικάς. Σαν δεν τρέπεται. Επειδή όμως τώρα ήρθε η άνοιξη και ως γνωστόν ο Μελισσούλος ψάχνει τη Μελισσούλα, αποφάσισε ο Γούντι να με παρατήσει. Η αλήθεια είναι ότι τα τσόου τσόου είναι σκυλιά για τα χιόνια και δεν την παλεύουν και πολύ να τριγυρνάνε με αυτή τη ζέστη. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Με παράτησε. Με παράτησε. Η τεράστια εμπειρία μου όμως με τις γυναίκες μου έχει μάθει το εξής. Μετά από κάθε χωρισμό χρειάζονται συνήθως αλλαγή στο μαλλί. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πήρα το Γούντι και τον πήγα στο πρώτο κομμωτήριο που βρήκα μπροστά μου. Έλα Γούντι. Λοιπόν, θέλουμε να τον περιποιηθούμε όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί έχουμε την αίσθηση, μάλλον είμαστε απολύτως βέβαιοι από τα γυρίσματα, ότι ήταν πάρα πολύ ζωηρός. Τον αφήναμε εμείς. Και ναι, τι κάναμε, κουτσοκυλιές. Είναι ζωηρό αγόρι. Ναι, και έχουμε την αίσθηση ότι θα μας φέρει κανένα κουτσούβελο. Γι' αυτό θέλουμε έτσι να το περιποιηθούμε. Αλλά θέλουμε περιποιημένο παπά. Τέλεια, να τον ετοιμάσουμε, να γίνει. Γιατί τώρα δεν θα έχετε στα γυρίσματα μαζί μας, επειδή καλοκαιριάζεις κιόλας και καταφοράζεται πάρα πολύ. Θέλουμε να είναι ένας έτοιμος και όμορφος παπάς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να μπούμε. Έλα, Γούντι. Έλα, κορίτσια. Πόσο καιρό έχω να μπω μέσα σε κομμωτήριο. Τελευταία φορά που μπήκα, είχα πει τα κάλαντα. Λοιπόν, αν σας πω πόσες ώρες πήρε για να κάνουμε το Γούντι, πλήσιμο πιστολάκι και ίσιωμα, θα με λυπηθείτε. 2,5 ολόκληρες ώρες. Αλλά έτσι να έχεις μαλλί. Εγώ σε 10 λεπτάκια θα είχα ξεμπερδέψει. So what's that signify? He never tries to stray. I said he's here to stay until that fateful day. I know he won't betray. Woof woof. Αφού τον έκανα όμορφο, τον πότισα, τον τάισα και τον έστειλα στο καλό. Δεν πειράζουμε όμως παιδιά που με παράτησε. Το λέει άλλωστε και το λαϊκό άσμα. Πιο καλή μοναξιά. Έλατε και εσείς στην παρέα μας κάνοντας ένα απλό like στο Παραδρόμο TV Show. Σας περιμένουμε. Din 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 din
Λοιπόν, παιδιά, να οργανωθούμε. Ο Γούντι με εγκατέλειψε, έχω μείνει μόνος και έρημος στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να δούμε πώς θα πάρω δρόμο. Έχετε καμιά ιδέα? Στην αρχή σκέφτηκα να πάρω το λεωφορείο. Στη συνέχεια μου φάνηκε λίγο ξεπερασμένο. Άσε καλύτερα, θα περιμένω να πάρω το μετρό. Βέβαια, το μετρό δεν είχε γίνει ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ κατέληξα στα τρένα. Για κακή μου τύχη τα τρένα είχαν απεργία και έτσι κατέβηκα προς την παραλία αναζητώντας άλλο τρόπο διαφυγής. Ανέβηκα στο ποδήλατο του φίλου μου του Δημήτρη, τον έβαλα να κάνει και πετάλι για να μην κουράζομαι στην κατάστασή μου και πήγαμε μια βόλτα να του πω τον πόνο μου. Το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, μετά και την πρόσφατη ανάπλαση, έγινε το νέο hot spot της πόλης. Σφίζει από ζωή, μέρα νύχτα. Μέχρι που κουράστηκε να κάνει πετάλι και με παράτησε κι αυτός. Σύμφωνα με έρευνες, το 60% των χωρισμένων έχει τάσεις φυγής. Κάποιοι, για παράδειγμα, επιλέγουν τα κτέλ. Μου είπα να κατέβω στο λιμάνι και να πάρω ένα καραβάκι. Και αυτό έκανα. Ορίστε, άλλη μία ωραία ιδέα να αποδράσεις από την πόλη. Μία από τις πιο γνωστές μούρες στην πόλη είναι ο Γρηγόρης, ο οποίος μας πηγαίνει βόλτες στο Θερμαϊκό πάνω από 19 χρόνια. 19 γεμάτα. 19 γεμάτα, Νικοστό, είμαστε. Τόσο σίγουρα και μεγάλωσα. Μας αξιώνει ο Θεός, δεν είναι. Μας αξιώνει ο Θεός και πάμε βολτούλες, κάνουμε και τους τουρίστες της πόλης μας και όλη την πόλη μας και τους κατοίκους. Πόσο κόσμο έχεις ταξιδέψει? Πάντως δεν ξέρω πόσο κόσμο, πάντως έχω ταξιδέψει από όλο τον κόσμο. Ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε ότι παραπάνω, έρχονται παραπάνω τουρίστες και φτάσαμε σε σημείο, επειδή ο Έλληνας είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση, να έχουμε παραπάνω τουρίστες από ότι Έλληνες. Η πόλη μας, αυτό εδώ το όμορφο πράγμα με τη θάλασσα, είναι ένα τάλατο που πρέπει εμείς να το αξιοποιήσουμε για να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Και πάντα να το προσέχουμε για να το έχουμε καθαρό και να τα αγαπάμε. Προσπαθώ να δραπετεύσω από την Θεσσαλονίκη, έχω κάνει τα πάντα, έχω πάρει ό,τι μέσο υπάρχει και ήρθα να πάρω το καραβάκι μέσα και φύγει, αλλά από ό,τι κατάλαβα μόνο μέσα εδώ στο Θερμαϊκό γυρνάς. Ναι, αλλά παρά το ότι γυρνάω μέσα στο Θερμαϊκό, σου δίνω όμως την αίσθηση ότι φεύγεις κιόλας. Ναι, νόμιζα ότι είμαι στην Τζαμάικα. Αυτό είναι, να έχεις την αίσθηση ότι φεύγεις, άμα την έχεις την αίσθηση.
Μπορεί να μην πήρα το σωστό καραβάκι, όμως δεν με πήρε από κάτω. Πήρα ταξί, πήγα στο αεροδρόμιο και σκέφτηκα να φύγω για τα νησιά Φίτζι. Στην πορεία όμως το μετάνιωσα. Φοβάμαι και λίγο τα αεροπλάνα και έτσι είπα να πάρω κάτι πιο ασφαλές. Τα συγχαρητήριά μου, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Τα πήγες πολύ καλά για πρώτη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Να σε καλά. Δεν το περίμενα από σένα. Σου εύχομαι για σένα μια μέρα να μάθεις να οδηγάς ένα καρτ. Να σε καλά. Φαντάζομαι καινούριο είσαι στον χώρο. Ναι. Έχω κάνα 2-3 μέρες έτσι να πήρα το πρώτο μου το καρτ. Είπα και εγώ έτσι να μπω κατευθείαν στα ζόρικα. Πήρα εξατάχητο εκεί να έχει πολύ γκάζι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Λοιπόν, ασχολούμαι από πολύ μικρός. Άμα θυμάμαι καλά, από 12-13, κάπου εκεί. Φαντάζομαι όλοι είδατε ποιος ήταν ο καλύτερος και μην ξεχνιόμαστε το πεντάρκο που σου έκανε το μάθημα. Δεν ξέρω αν το. Άντε σε δικαιολογώ επειδή δεν είναι. Μετρητά, ναι, σε δικαιολογώ τώρα επειδή είναι έτσι, έχεις τη στολή και δεν έχεις πάνω σωστά, σωστά. Αλλά θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Θα κάνουμε ένα λογαριασμό στο τέλος. Θα τα βρούμε. Θα σου μάθω και λίγο ακόμα τώρα, άμα θες να δει τις βολτούλες. Να το κάνουμε εκατοστάρικο γιατί τόσα μου λείπουνε. Μια προσπάθεια θα κάνω για να πάρω δρόμο και μετά θα σταματήσω. Λέτε το στιοπλοϊκό νέν του τυχερό μου. Καλημέρα. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις εδώ? Μια χαρά. Κόμπους. Κόμπους. Ναι. Κάτσε να σου πω τον πόνο μου. Αχ. Θέλω να αποδράσω από τη Θεσσαλονίκη. Έχω σκεφτεί τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Θέλουμε να φύγουμε, να εξαφανιστούμε, γιατί με παράτησε ο Γούντι. Σε έχει παρατήσει σκύλος ποτέ? Πού να ξέρεις εσύ? Κοίταξε, αν σε παρατάνε και σκύλοι. Μόνο γυναίκες νομίζω με παρατάνε. Και τα σκυλιά με παρατάνε. Με τις γυναίκες δεν θα έχουμε καμία ελπίδα. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σου προτείνω είναι την πιο γρήγορη αστική απόδραση. Η οποία είναι η θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη βρέχεται από θάλασσα, ευτυχώς. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Μπορεί κάποιος να έρθει, να πάρει ένα σκαφάκι και με το που απομακρυνθεί 10-20 μέτρα από τη στεριά, είναι σαν να έχει φύγει εντελώς από την πόλη. Μόνο πιτσιρικάδες ή μπορεί να έρθει κάποιος ενήλικας? Όχι, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση, σωματότυπο. Όποιος το λέει η καρδιά του και θέλει να αποδράσει, θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, μπορεί να έρθει και να δοκιμάσει την ιστιοπλοεία. Άρα θα φύγουμε με το καταμαράν και θα πάμε όπου. Θα αποδράσουμε. Είναι το αεροδρόμιο εκεί απέναντι. Μπορούμε να πάμε να πάρουμε ένα αεροπλάνο, αν θες να πάμε πιο μακριά.
Σημασία τελικά δεν έχει, φίλοι μου, ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Είναι αλήθεια πάρα πολύ δύσκολο αν είσαι ενήλικας να μάθεις τη πουλία σε μικρά σκάφη. Έως αδύνατο. Ο λόγος είναι ότι αυτό δεν προσφέρεται μέχρι τώρα από τους ομίλους και γι' αυτό και δεν έχει καταφέρει στη πουλία να μπει στην καθημερινότητά μας. Αυτό που σου προσφέρει στη πουλία μικρά σκάφη είναι πέρα από την αμεσότητα με το άθλημα, ότι μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, μετά τη δουλειά, το Σαββατοκύριακο, αν έχεις μία ώρα κενό, μόνος σου ή με έναν φίλο, δύο παραπάνω, να έρθεις και να κάνεις ιστιοπλοεία. Να σου πω την αμαρτία μου, με τέτοια θάλασσα που έχουμε, με τόσο μεγάλη έκταση, χαλκιδική δίπλα, έπρεπε να βλέπουμε συνέχεια μέσα σκαφάκια. Αυτό ακριβώς είναι που με στενοχωρεί. Δεν έχουμε καταφέρει και φταίμε εμείς του χώρου γι' αυτό, να φέρουμε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης κοντά στη θάλασσα. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά η θάλασσα θα κερδίσει τον κόσμο. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Γενικότερα είναι πολύ ωραία η θάλασσα. Οτιδήποτε κάνεις πάνω σε αυτήν θεωρώ ότι είναι όμορφο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι δύσκολο. Είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στο εξωτερικό και ο λόγος της δημοτικότητάς του είναι αυτό, ότι απευθύνεται σε όλους. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω την ηλιοθεραπεία. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας, κάνοντας ένα απλό like στο Παραδρόμο TV Show. Σας περιμένουμε!